Τρίτο θέμα. Έγκριση ή μη παρακράτηση ή επιστροφή ποσών που αντιστοιχούν σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο σχολικών μονάδων από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Λοιπόν. Το θέμα αυτό το είχαμε συζητήσει προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αποκεντρωμένη δεν ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την νοητολογία που έγραψε και έχετε διαβάσει, φαντάζομαι να υπάρχει στο σχετικό. Ακυρώνουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό και είναι. Επειδή σύμφωνα με το πρακτικό τη απόφαση, το όπλο προκύπτει από τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κρήτη, καταγραφή των παροχών ηλεκτρονικών σχολικών μονάδων ολοκληρώθηκε το έτο 2013. Μπορεί να παρατηρείτε κάποιο άλλο στοιχείο που να τεκμηριώσει το εξαιρετικά επίγον και απρόβλεπτο τη ανάγκη του ότι πρόκειται για έκτακτη περίπτωση, αφού ήταν ήδη εν γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών των οργάνων του Δήμου από το έτο 2013. Επειδή ω άλλο παράμεινο υπερκούσια αιτιολογία όταν πρόκειται για έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επίγουσα και απρόβλεπτη, καθιστά άκυρη ό,τι νόμιμη την αριθμό τάδε απόφαση λόγω παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 του νόμου 3852 που συσχύουν. Επειδή η παρούσα είναι πρόθεσμη κατά διατάξει κτλ. Και αποφάσισε η περιφέρεια την απόρριψη τη νομιμότητα τη απόφαση. Επαναφέραμε το θέμα αυτό, συμπληρώνοντα το εισηγητικό και μην διαβάζοντα το σύνολό του, λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη σύνταξη προπολογισμού έτου 2015. Αλλά και σχεδίου με βάση την εκεί πλειοψηφία. Κύριε Συνογέννη, μην προχωρείτε. Πρώτα για το επίγον του θέματος. Παρακαλώ. Ποιοι ψηφίζουν για το επίγον του θέματος. Κατά. Λευκά. Μπορεί, επειδή συνήθως στον συνδικαλιστικό διάλογο
γίνονται δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω και ξέρετε πώς, ενδεχόμενα να είναι αυτό που θα πάρει πίσω. Γιατί έγινε επαρκώς, δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για το ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι τα πράγματα. Οπότε θα περιμένουμε. Αυτό όμως επίγει. Να τελειώσει η ενόπιση. Είμαστε και παράτυποι. Εάν δείτε πώς ορίζεται αυτό και το γράφει το εισηγητικό, ότι η δαπάνη της λειτουργίας πιστώσει από δύο σχολικές επιτροπές των σύνολών τους και διατίθεται για την κάρτιση των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων και διευκρινίζει πάρα πολύ συγκεκριμένο ότι είναι η θέρμανση, ο φωτισμός, η ύδρυψη, η αποχέτευση, το τηλέφωνο, η αγορά εργόσιμων κλπ. Δεν είναι ο εξοπλισμός είναι του όσου. Αυτά είναι των σχολικών επιτροπών. Κύριε Τσιλογιάννη, τι προσθέτει. Να προσθέσω ότι με βάση την εγκύκλιο 24-8-23, ο Δήμος πρέπει να καταρτήσει και να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι τέλος Αυγούστου, 5 Σεπτεμβρίου, υποχρεωτικά το σχέδιο προϋπολογισμού και στη συνέχεια να κατατεθεί αυτό, να υποβληθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα. Επειδή λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη και λόγω της παράτασης της διαθεσιμότητας και για την κάλυψη μια σειρά άλλων αναγκών, γι' αυτό και επανέρχεται το θέμα σαν πολύ επίγον, γιατί πραγματικά ο Δήμος το Ταμείο αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ρευστότητας για να μπορέσει εν ώψη σύνταξης του προϋπολογισμού να έχει κάποια χρήματα. Στο αποθηματικό δεν υπάρχει ικανό ποσό. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος έβρεσης χρημάτων αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέψει ή να διευκολύνει. Αν θέλετε, η σχολική επιτροπή είναι επιτροπή των χρημάτων που ούτως ή άλλως προβλέπονται από τον νόμο. Ναι, κύριε Σμιλίδη. Κύριε Σμιλίδη, έχει αναλογικά το ποσό επιμεριστεί, είναι από 141.000 περίπου και από τις δύο ανασχολική επιτροπή. Προβλέπεται συγκεκριμένα το ποσό, συζήτηκε και την προηγούμενη φορά και αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση προφανώς. Με βάση του 12 και του 13 την δαπάνη του ηλεκτροφωτισμού που στο εισηγητικό πίσω έχει ανασχολείο και πλήρη καταγραφή του συνόλου των δαπανών. Τοποθετήσεις. Ναι, κύριε Γεννολάκη. Κύριε Βουλιασίδης. Κύριε Σκακεντήτης. Τέσσερις. Κύριε Γεννολάκη. Κύριε Γεννολάκη. Ότι έχει ανάγκη το Ταμείο του Δήμου, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι λόγος εξαιρετικά επίγον να προβούμε σαν στην ενέργεια για να πάρουμε τα λεφτά από τις επιτροπές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Είχα προτείνει και την προηγούμενη φορά που συζητήθηκε το θέμα αλλά ακυρώθηκε η απόφαση ότι για δύο μήνες δεν χρειάζεται να προβούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Ήδη έχει εκλεγεί νέα δημοτική αρχή, νέα αντιπολίτευση, να καθίσουν, να τα βρουν και να τα μοιράσουν όπως θέλουν. Εμείς εμένουμε όπως και στην προηγούμενη απόφαση ότι δεν το ψηφίζουμε. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος, στη συνέχεια ο κύριος Βοριαζίδης και μετά ο κύριος Καγγελίδης. Ναι, κύριε Παπαδόπουλος. Σειρά, εσείς έχετε. Εσείς έχετε, κύριε Παπαδόπουλος. Ναι, κύριε Βοριαζίδη. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Δήμος είναι ενιαίος και προφανώς είναι σοβαρό θέμα το ότι ψάχνουμε και το παραμικρό ευρώ. Έτσι, έγινε μια καλή δουλειά από κάποιους ανθρώπους στις επιτροπές, έγινε χρηστή διοίκηση, περίσσεψαν κάποια λεφτά, έτσι. Και σαφώς πρέπει αυτά τα χρήματα να χρειάζονται στο Δήμο. Και βέβαια να πούμε κάτι που είχαμε πει και την πρώτη φορά, ότι αυτά τα χρήματα πληρωνόντουσαν από τις σχολικές επιτροπές και επειδή κάποια στιγμή για πρακτικούς λόγους ΔΕΗ
είπε ότι είναι προτιμότερο να τα παίρνω από το Δήμο και όχι από τις σχολικές επιτροπές. Και επειδή αν θέλετε, τότε ζούσαν όλοι με τα δανεικά τα λεφτά και δεν πείραζε. Είπαν όλοι δεν βαριέσαι. Εσύ μας δεν βαριέσαι δεν υπάρχει. Έτσι, ο Δήμος έχει ανάγκη και από το παραμικρό ευρώ. Και αυτό φαίνεται και από το πρώτο θέμα που για να γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες, κάποια απαραίτητα έργα, η οικονομική υπηρεσία κάθεται και ψάχνει 5 ευρώ από εδώ, 1000 από εκεί, 2000 από εκεί. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Κύριε Πρόεδρε, και την προηγούμενη φορά ήμουνα θετικός ότι πρέπει όντως η κατανάλωση που αφορά τα σχολεία να είναι λειτουργική δαπάνη. Είχα κάνει όμως την επιφύλαξη εκείνη και είχα πει ότι όσον αφορά αν πάρουμε όλους τους λόγους αθλητικούς που έπρεπε μέχρι σήμερα να πρόσφυγε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δεν έχει εισπραχθεί, δεν έχουν εισπραχθεί αντίστοιχα ποσά. Και θα έλεγα ότι εκεί πρέπει να δοθεί μια βαρύτητα, ούτως ώστε αυτοί οι σύλλογοι οι οποίοι βρίσκουν στέγη στη τσάπα, έτσι, που καταναλώνουν το περισσότερο ρεύμα, γιατί το περισσότερο ρεύμα δεν είναι τις πρωινές ώρες, αλλά είναι τις απογευματινές βραδινές, το οποίο κάνουν αυτή τη γυμναστική τους και εισπράττουν από τους αθλούμενους τις φορές, θα έλεγα ότι εκεί να δώσουμε τη μια βαρύτητα και σε εποχές, ιδίως που είναι το καλοκαίρι που χρησιμοποιούνται οι χώροι και από τους δημότες. Οι άπλοι χώροι, εκεί να δοθεί να κάνουμε έναν υπολογισμό. Μία αύριο βρεθεί ότι αυτή δεν είναι λειτουργική, θα πάει το σχολείο. Νομίζω ότι κάπου όπως κάναμε παλιότερα και εξετάσαμε το τι γίνεται με τη θέρμανση και τα τετραγωνικά μέτρα, καλό θα ήταν ορισμένοι άλλοι κοινόχρηστοι στην χώρα των σχολείων που χρησιμοποιούνται και κάτι τέτοιο περίοδο, ώστε να μην επιβαρύνουν το ποσό. Και συμφωνώ και εγώ με την άποψη ότι ο Δήμος είναι ενιαίος και ότι κακώς η κατανάλωση του ρεύματος από παλαιότερα που οι επιχορηγήσεις ήταν τριπλάσιες από ό,τι σήμερα, δεν σημαίνανε λεφτά. Είναι άξιο να πορεία, δηλαδή όταν υπήρχε ένα σώσπο, θεός, ο οποίος κάλυπτε τα πάντα, είναι άξιο περίεργο πως δεν φτάνανε στις σχολικές επιτροπές τα χρήματα από τα τότε που ήταν πολύ πολλαπλάσια από τα σημερινά που σήμερα κατά την άποψή μου περισσεύουν. Δευτερολογία θέλει κανείς, επιθυμεί κανείς, κύριε Γιαννουλάκη. Όχι. Κύριε Μοριαζίδη. Όχι. Ψηφίσουμε. Θεό. Παρακαλώ κύριε Σιδάλη, καθίστε στις καρέκλες. Τα θέματα θα τους ψηφίσουν όλοι μας την χώρα. Λευκά, παρακαλώ. Πέντε. Όχι. Τέσσερα, πέντε, έξι. Εφτά, κύριος Σμελίδης. Κύριος Αγγέλου. Κυρία Χοντάκη. Ο κύριος Παπαδόπουλος, η κυρία Γκέκα, η κυρία Κωνσταντίνου και ο κύριος Γιαννουλάκης.